θέτουμε τρίτο λογείο κατεύθυνσης, ασκήσεις στις κρούσεις, να λύσουμε μια πλαστική άσκηση, την έχουμε δει και σε επίπεδο θεωρία. Απλά εμφανίζεται και το πρόβλημα, συγκεκριμένα είναι το πρώτο πρόβλημα του σχολικού βιβλίου του Υπουργείου Παιδείας. Λέει τι ισχύει στην πλάγια ελαστική του κρούση μεταξύ δύο μειοσφαιρών ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας που είναι αρχικά η μία σφαίρα ανακίνητη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πει είναι το εξής. Έχετε μία μαζούλα η οποία κινείται με μία ταχύτητα V και κάνει έκεντρη κρούση με μία άλλη μάζα η οποία είναι αρχικά ακίνητη. Λοιπόν, αυτό το θέμα, παιδιά, μπορεί να εμφανιστεί με πολλές εκδοχές. Η μία είναι να βρείτε, η πιο κλασική, να βρείτε τη γωνία που υπάρχει μεταξύ των δύο σφαιρών μετά την κρούση, αυτή τη γωνία θ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αφού η κρούση είναι ελαστική, κάπα πριν ισούται με κάπα μετά. Ισχύει για διατήρηση κινητικής ενέργειας. Πριν έχουμε ένα δεύτερο μη με τετράγωνο, μετά έχουμε ένα δεύτερο μη, σας θυμίζω ότι είναι οι ίδιες μάζες, με ένα τετράγωνο και με δύο τετράγωνο, να βγάλω τους τόνους. Τα ένα δεύτερο μη φεύγουν και μένει ότι με τετράγωνο ισούται με ένα τετράγωνο και με δύο τετράγωνο. Την κρατάμε αυτή. Όμως, με το γνωστό μπλα μπλα, απομονωμένο σύστημα σωμάτων, ισχύει και πια παιδιά η αρχή της ομής, η οποία λέει υπέρολική αρχική ισούται με την υπέρολική τελική. Προσέξτε όμως, η υπέρολική αρχική είναι ίση με την υπέρολική τελική, η οποία είναι πέρα τετράγωνο και πέντε τετράγωνο, πρέπει να κάνουμε τη συνιστάμβη των δύο ορμών, που είναι μια ορμή P1 εδώ και μια ορμή P2 εδώ. Συν 2, P1, επί P2, επί συνδυπήτων της γωνίας θήτα, υψώνουμε στο τετράγωνο. P αρχικό, P ολικό αρχικό, στο τετράγωνο, ισούται με αυτά χωρίς τη ρίζα πια. Ναι, αλλά για να είστε μαζί μου, αν είστε προσεκτικοί, αυτό κάνει. Ένα τετράγωνο, ένα τετράγωνο. Αυτό κάνει. Ένα τετράγωνο, ένα τετράγωνο. Ένα τετράγωνο, ένα τετράγωνο, συν 2. M επί P1, M επί P2, συνδυπήτων θήτα. Προσέξτε εδώ τώρα. M τετράγωνο, V τετράγωνο, M τετράγωνο, V ένα τετράγωνο, M τετράγωνο, V δύο τετράγωνο, συν 2. M τετράγωνο, V ένα, V δύο, συνδυπήτων θήτα. Τα M τετράγωνα όλα φεύγουν. Έρχομαι εδώ γιατί δεν έχω χώρο. Βγαίνω στο V τετράγωνο, V ένα τετράγωνο και V δύο τετράγωνο και 2, V ένα, V δύο, συνδυπήτων θήτα. Μόλις ακριβώς από πάνω, κατά τύχη, είναι αυτή εδώ η σχέση που λέει ότι αυτό, αυτό και αυτό φεύγουν. Με αποτέλεσμα 0, ισούται 2 V1, V2 συνδυπήτων θ. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που η V1 και η V2 είναι διάφορες του κινδυνός, το συνδυπήτων θ είναι πόσο? 0. Άρα η γωνία θ πόσο είναι? Πι δεύτερα. Άρα τι είναι μεταξύ τους? Κάθετες. Και η άλλη εκδοχή που σας είπα και πρέπει να έχετε υπόψη σας, είναι αυτή που θα λέει, θα δοθεί, να είναι αρκετά τρίκη αυτή, θα λέει ότι αυτή η γωνία είναι 37 μοίρες, πώς είναι αυτή. Που εσύ πρέπει να ξέρεις το θέμα ότι αυτές είναι κάθετες μεταξύ τους, άρα είναι 90, και να απαντήσεις ότι αυτή είναι πόσο, 53 μοίρες. Ωραία. Επαναλαμβάνω, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ήδη να έχετε δουλέψει την άσκηση, να αποδείξετε ότι είναι κάθετες μεταξύ τους και μετά να βγάλετε τη γωνία. Ευχαριστώ.